Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο της Καλύμνου, όπου περιμένουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Ήδη οι άνθρωποι εδώ της Νέας Δημοκρατίας έχουν έρθει να τον υποδεχθούν και να τους βλέπουμε, να τον χαιρετούν. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Πρώτη φορά έρχεστε στην Καλύμνο? Ναι, αλήθεια είναι αυτό, δυστυχώς για μένα. Όπως την έβλεπα από πάνω, πολύ ωραία μου φάνηκε. Ναι, ωραία είναι. Και τώρα θα συναντηθείτε και με φορείς και ναι, με ναι. τους ανθρώπους της Καλύμνου. Ναι, ναι, ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι μια ευκαιρία να πούμε μερικά πράγματα, να ακούσω κι εγώ, να μεταφέρω και την άποψη της κυβέρνησης. Και ελπίζω ότι όλη αυτή η μέρα θα είναι παραγωγική για όλους μας. Αυτό που είναι ευχάριστο και μεταφέρουν οι δικηγόροι ότι έγινε το πρωτοδικείο, αλλά θέλουν μια μόνιμη λύση με τους υπαλλήλους μέσα, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ μεσολαβεί θάλασσα και αν συμβεί κάτι πρέπει να πάνε κο και όλα αυτά είναι πρόβλημα για τους δικηγόρους. Ναι, θα τους ακούσουμε και θα το φροντίσουμε. Γι' αυτό είναι μια ευκαιρία να τα δούμε όλα από κοντά αυτά σήμερα και να δούμε και το πρωτοδικείο. Όπως έχετε δει, η κυβέρνηση με τη νέα ρύθμιση που κάναμε για το νέο δικαστικό χάρτη, τις βασικές δομές στα νησιά δεν τις κράτησε απλώς, αλλά τις αναβάθμισε. Δηλαδή, ας πούμε, εδώ στο ειρηνοδικείο της Καλύμνου, τώρα είναι περιφερειακό πρωτοδικείο, εδώ δικάζονταν υποθέσεις μέχρι 20.000 ευρώ, τώρα θα δικάζονται υποθέσεις μέχρι 250.000 ευρώ, που σημαίνει όλες οι υποθέσεις του νησιού θα δικάζονται εδώ τώρα. Άρα είναι σημαντικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Με το φακό του Καλύμνος News βρισκόμαστε σε ένα από τα υπέροχα μπαλκόνια του επαρχείου, όπου βλέπουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, να ανεβαίνει, συνοδεύεται από την βουλευτήρα της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Μίκα Ιατρίδη, και βέβαια έρχεται στο επαρχείο να συναντήσει τον έπαρχο της Καλύμνου, τον κύριο και τους φορείς. Μανώλη, ναι, Μουσελή, και τους φορείς που θα τον περιμένουν εδώ. Καλώς σε βρήκα και στο ωραίο σου επαρχείο εδώ πέρα. Πάρα πολύ κυρία, ωραία, μπράβο. Ιατρίδη, τι κάνετε, καλά είστε, σας καλωσορίζουμε. Καλημέρα σε όλους σας. Με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, στο επαρχείο μας και στην Κάλυμνο. Ο κύριος Φλωρίδης είναι παλιός αυτοδιοικητικός και μάλιστα του δευτέρου βαθμού. Περισσότεροι όμως από εμάς τον θυμούμαστε ως υπουργό σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις. Σήμερα βρίσκεται στο νησί μας, στην Κάλυμνο, με την ιδιότητα του ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Ένα Υπουργείο, το οποίο, κύριε Υπουργέ, στους τελευταίους μήνες είναι στην επικαιρότητα με τον νέο νόμο, με τον νέο χάρτη της δικαιοσύνης, με την ενοποίηση των ειρηνοδικείων με τα πρωτοδικεία. Έχουμε ακούσει τις απόψεις της κυβέρνησης. Θεωρείται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα πάει τη δικαιοσύνη πάρα πολύ μπροστά, θα προχωρήσει. Υπάρχουν και άλλες απόψεις. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε εδώ να ακούσετε αυτές τις απόψεις, το ζητήσατε εσείς ο ίδιος, να δείτε τους φορείς. Θα ακολουθήσει μια σύσκεψη και νομίζω θα τα πούμε όλα και φαντάζομαι ότι κάποια από αυτά θα δώσετε και απαντήσεις, κάποια άλλα θα κρατήσετε τις σημειώσεις και θα μας ενημερώσετε. Πριν πάμε όμως στη σύσκεψη, επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα βιβλίο με τις ομορφιές του νησιού μας της Καλύμνου, να σας καταχτίσουμε πρώτος άνθρωπος φίλο για την Καλύμνο και μετά να πούμε τα υπόλοιπα. Να ευχαριστήσω και την κυρία Μίκα Ιατρίδη, βουλευτή δωδεκανής που συνοδεύει τον Υπουργό μας και αποτελεί και για μας χαρά που τη βλέπουμε στο επαρχείο μας. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι για εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επαρχία, χαίρομαι που είμαι εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι στην Καλύμνο. Όπως έχω πει και νωρίτερα, αυτό είναι πρόβλημα δικό μου, όχι δικό σας. Το γεγονός ότι δεν έχω καταφέρει τόσα χρόνια να έρθω εδώ. Πανέμορφο νησί, με μεγάλες προοπτικές. Και ελπίζω οι συναντήσεις που θα έχουμε σε λίγο να εμπλουτίσουν αυτή την επίσκεψη με απόψεις και προτάσεις οι οποίες θα ακουστούν και τις οποίες εγώ θα μεταφέρω στην κυβέρνηση, γιατί ο σκοπός της επίσκεψης εδώ είναι να δούμε τα ζητήματα, να δούμε τα προβλήματα και να τα οδηγήσουμε σε λύσεις. Άρα δεν είναι μια αποστολή απλώς για να περάσουμε την ώρα μας, είναι για να κάνουμε τουρισμό. Ήρθαμε για να δούμε τα βασικά προβλήματα του νησιού και πώς θα δρομολογήσουμε την επίλυσή τους. Έτσι, ευχαριστώ και την κυρία Ιατρίδη που είναι εδώ μαζί μου. Οι άλλοι βουλευτές, για κάποιους άλλους λόγους, και ο υπουργός δεν μπορούσα να είναι εδώ, γιατί όλοι κάτι πρέπει να κάνουμε αυτόν τον καιρό, ή πάντα. Έχουμε αποστολές. Όλα θα πάνε καλά. Θα μου επιτρέψετε να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό Επαρχία. Με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητέ Υπουργέ, καλώς ήρθες. Ήθελα να πω ότι και προχθές ήμασταν εδώ, τα έχουμε συζητήσει, όμως σήμερα και εν όψη
της επίσκεψης του Υπουργού δείχνει για άλλη μια φορά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο ίδιος Υπουργός προσωπικά, το ενδιαφέρον και την αγάπη του για την ακριτική νησιωτική Ελλάδα, για την Κάλυμνο, Υπουργέ μου, για τα νησιά μας, τα Δωδεκάνησα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είμαστε σήμερα εδώ, πέρα από το να τιμήσουμε και την εμπιστοσύνη, αλλά και να ανταλλάξουμε απόψεις με τους συμπολίτες μας, να θέσουμε τους στόχους και να συνομιλήσουμε μαζί τους εν ώψη της 9ης Ιουνίου, γιατί το πόσο σημαντικό είναι το διακύβευμα των ευρωεκλογών για την πατρίδα μας, για τη χώρα μας, αλλά κυρίως όσον αφορά και την συμμετοχή του κόσμου. Ξέρετε ότι η επιστολική ψήφος ήταν μια βαθιά δημοκρατική τομή, Υπουργέ μου. Ο Υπουργός έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη και το προηγούμενο διάστημα στη Βουλή, και εγώ το μόνο που έχω να πω είναι να τον καλωσορίσω ως βουλευτής εδώ του νομός, η μόνη γυναίκα, η πρώτη γυναίκα υπουργή που έχει εκλέξει ο νομός. Σας ευχαριστούμε, διότι η συνάντηση σήμερα εδώ, η επίσκεψή σας, μας τιμά και μας γεμίζει αισιοδοξία και κυρίως ασφάλεια ότι είμαστε εδώ, τα συζητάμε και επιλύουμε ό,τι ζητήματα μπορεί να προκύπτουν. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Το σημαντικό είναι το εξής. Η Ελλάδα τα τελευταία 5 χρόνια με τις διαδοχικές κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εκπονήσει και υπηρετεί ένα δόγμα εθνικής ασφάλειας, το οποίο έχει δύο βασικές παραμέτρους. Η μία παράμετρος είναι ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή επί του πεδίου. Επομένως, με κάθε τρόπο έχει δείξει ότι η Ελλάδα έχει μια τέτοια αμυντική θωράκιση, η οποία την καθιστά μια απολύτως ασφαλή χώρα. Η δεύτερη πτυχή είναι ότι η Ελλάδα έχει την αυτοπεποίθηση να συζητά και να ορίζει αυτή το περιεχόμενο των συζητήσεων με τους γείτονες, με φίλους και συμμάχους, ή αντιπάλους, έτσι ώστε να υπηρετείται στην πράξη μία ειρηνική συνύπαρξη. Αυτό λοιπόν το πλέγμα της ισχύως στο πεδίο και της εθνικής αυτοπεποίθησης που προκύπτει και από την ισχύ στο πεδίο είναι που καθιστά τη χώρα μας απρόσβλητη, καθιστά την περιοχή μας μία περιοχή που διεκδικεί την ειρηνική συνύπαρξη. Και βεβαίως μέσα σε αυτό το περιβάλλον η χώρα μπορεί να αναπτύσσεται και η ελληνική κοινωνία μπορεί να προοδεύει με ασφάλεια. Αυτά ήθελα να πω, και αυτό είναι μεταξύ των άλλων ένα από τα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν τον ελληνικό λαό στις ερχόμενες εκλογές. Γιατί ο κόσμος κάθε φορά που έχουμε εκλογές σε εθνικό επίπεδο αξιολογεί και οφείλει να αξιολογεί ποια είναι εκείνη η πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να παρέχει στη χώρα προοπτική σε περιβάλλον ασφάλειας. Και νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει τις τελευταίες δύο εκλογές με πάρα πολύ ισχυρό τρόπο και θα το επιβεβαιώσει και στις εκλογές της 9ης Ιουνίου. Ευχαριστώ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, είναι έτοιμος για τη σύσκεψη με τους φορείς της Καλύμνου, μαζί με τον έπαρχο της Καλύμνου, και το Καλύμνος News αυτή τη στιγμή αποχωρεί από τη σύσκεψη. Είμαι σήμερα στην Κάλυμνο με εντολή του Πρωθυπουργού, όχι μόνο εν ώψη των επικείμενων ευρωεκλογών, αλλά κυρίως για να συζητήσω με τους φορείς του νησιού τα βασικά ζητήματα τα οποία τους απασχολούν. Είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση τώρα στο γραφείο του Επάρχου με τους φορείς. Τέθηκαν πολλά ζητήματα, κέρια ζητήματα, τα οποία αφορούν και το νησί, αλλά και γενικά τους κλάδους, τους επιχειρηματικούς σε όλη την Ελλάδα. Εγώ φεύγω από εδώ έχοντας πάρει όλη αυτή την ενημέρωση και αυτό που ανέλαβα ως υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που εκπροσωπούν το νησί, είναι να μεταφέρω τα θέματα στους αρμόδιους υπουργούς και προφανώς και στον Πρωθυπουργό, για να δούμε πώς θα δρομολογηθεί η επίλυσή τους, δηλαδή η αντιμετώπιση τους. Κάποια από αυτά υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν πιο γρήγορα, κάποια αργότερα, κάποια χρειάζονται μια συνεννόηση με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ ότι
Ήταν εξαιρετικά χρήσιμο αυτό που κάναμε σήμερα στην Κάλυμνο. Και οι φορείς μίλησαν με έναν τρόπο θετικό, με έναν τρόπο παραγωγικό, έχοντας όχι απλώς μια περιγραφή των προβλημάτων, αλλά και προτάσεις μέσα από τις οποίες τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να λυθούν. Εγώ είμαι ευτυχής που έγινε αυτή η συνάντηση σήμερα εδώ. Αυτή η συνάντηση γίνεται σε μια περίοδο για τη χώρα μας, η οποία είναι καλή, η χώρα κάνει βήματα, βγήκε από μια μεγάλη περιπέτεια υπερδεκαετούς δυσκολίας λόγω της χρεοκοπίας, της μεγάλης οικονομικής κρίσης. Νομίζω ότι τα τελευταία 5 χρόνια οι κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ανασυγκροτούν τη χώρα και στο επίπεδο το οικονομικό και στο επίπεδο της εθνικής στρατηγικής. Απολαμβάνουμε όλοι τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας στρατηγικής για την Ελλάδα, η οποία στρατηγική για την Ελλάδα έχει δύο βασικά στοιχεία. Οργανώνει και ενισχύει την εθνική ασφάλεια και ενισχύει και την οικονομική δραστηριότητα μέσα από την οποία προκύπτει και η κοινωνική ευημερία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που είσαστε εδώ για να καλύψετε αυτή την επίσκεψη. Μετά τη συνέντευξη, ακριβώς ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Σαφλωρίδης, θα επισκεφτεί την Ιλωδή. Μετά το τέλος της συνάντησής του, ο Υπουργός με την Ειρηνοδίκη θα επισκεφθεί τώρα τον Δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Γιάννη Μπαστροκούκο. Να εισέρχεται στο Δημοτικό Μέγαρο και να τον υποδέχεται ο Δήμαρχος της Καλύμνου. Είμαι εδώ, καλό. Καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκατε. Καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά. Σας βλέπω πιο νέο από ό,τι νόμιζα. Λοιπόν, θα κεράσω γι' αυτό. Παρότι είμαι στην Καλύμνου, θα κεράσω γι' αυτό. Θα φροντίσω λοιπόν να παραγγείλω ψάρια και τα σχετικά. Γεια σας, Δημοτικέ μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καλά, καλά. Εσύ, να είσαι καλά. Ελάτε. Πάμε μέσα. Ναι, πάμε μέσα. Ναι. Της καθημερινότητας. Ο κύριος Δίκαρος είναι δημοτικός σύμβολος εντεταλμένος για θέματα δημοτικής περιουσίας. Ο κύριος Χαλίκος. Ο κύριος είναι δικηγόρος. Ο κύριος Χαλίκος είναι οικονομολόγος και είναι εντεταλμένος για τη δημοτική συγκοινωνία. Ο κύριος Θεοφιλίδης είναι εκπαιδευτικός, αντιδήμαρχος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του ΤΕΣΤΗ, νέα παιδιά με πολλή όρεξη για δουλειά και είμαι πάρα πολύ τυχερός. Αυτό βλέπω. Μόνο πραγματικά. Βλέπω έτσι την πραγματικά, εικόνα, πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ελάτε. Να χαιρετήσω τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και την αγαπημένη την κυρία Ιατρίδη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε στο νησί της Καλύμνου. Είναι εντελώς διαφορετικά το να έχετε ακούσματα ή ακόμα και προκέκτυπα, θετικά ή αρνητικά για αυτόν τον τόπο. Όμως, η διαζώσεις επαφή με τον κόσμο, θα δείτε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά για μας, με ένα θαυμάσιο κόσμο, φιλόξενο, και ο οποίος είναι γατζωμένος σε αυτό τον βράχο ως στρίδι, με αγώνα και αγωνία για να επιβιώσει εδώ, να επιβιώσουμε όλοι εμείς και τα παιδιά μας. Και προφανώς, κύριε Υπουργέ, δεν είναι στιγμή για να πούμε προβλήματα και τα βάσανά μας, αλλά να ξέρετε ότι εάν δεν υπάρξει αρρωγή σε όλη την ιεράρχηση, σε όλη την κλίμακα της ελληνικής διοίκησης, από μόνοι μας είναι δύσκολο. Έτσι. Θέλουμε λοιπόν και εσάς, με την δυναμική που έχετε, με την εμπειρία που κουβαλάτε, να είστε στο πλευρό μας σε ό,τι ζητήσει και μπορεί να υλοποιήσει η Κάλυμνος. Και σε ανάμνηση της επίσκεψης θα σας δώσω ένα βιβλίο της κυρίας Κουμπουρδή, είναι δημοτική σύμβουλος τώρα στο Δήμο Αθηναίων, Καλυμνιά, είναι υπεύθυνη στον πολιτισμό, είναι το καστρομονάστερο της κυρίας Ψηλής, εδώ σε μια αγροτική περιοχή στο Βαθύ. Πάρτε το με πολύ αγάπη και σεβασμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το κεραψιλής κάπου το άκουγα χθες. Ναι. Λέει στην Κάλυμνο θα συναντήσεις και ονόματα ενδεχομένως. Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, έτσι χαίρομαι πάρα πολύ, Δημαρχή. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Έτσι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι. Συναντώ ένα κλίμα έτσι πάρα πολύ συγκινητικό και
μια φιλοξενία καταπληκτική. Είχα την ευκαιρία να δω τους εκπροσώπους των φορέων, να ακούσω τα προβλήματα. Και τώρα, περπατώντας στην παραλία, στην Προκυμαία, συνάντησα και κάτι που είναι μυθικό για μας, τους Τεριανούς, δηλαδή τους καλύμνους φουγκαράδες. Και τους ψαράδες δίπλα. Αλλά είναι άλλο πράγμα τώρα να βλέπεις όλα τα χρόνια της ζωής σου εκπομπές για τους καλύμνους φουγκαράδες και ξαφνικά να βλέπεις ένα καίκι με αυτούς εκεί. Για μένα ήταν συγκλονιστικό αυτό. Ιδιαίτερη στιγμή. Ιδιαίτερη στιγμή είναι όλοι τελικά στο νησί, γιατί ακούω τα θέματα. Ήρθα εδώ σαν απεσταλμένος του Πρωθυπουργού και όχι μόνο εν ώψη των εκλογών, δεν είναι αυτό το ζήτημα μόνο. Είναι κυρίως να δούμε τι υπάρχει, τι θέματα υπάρχουν και πού μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτά. Εγώ θα τα μεταφέρω όλα και ελπίζω ότι κάποια από αυτά θα πάρουν το δρόμο τους, αν όχι όλα. Λοιπόν, έτσι, ευχαριστώ και για αυτό το ωραίο δώρο που μου κάνετε. Ωραία. Δήμαρχε, να ευχηθώ και εγώ καλό ρίζικο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν τα είχαμε πει επίσημα. Να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργό μας. Είμαστε στο πλευρό σας, διότι τα νησιά μας πρέπει να συνεχίσουν να προοδεύουν, να αναπτύσσονται. Και η κυβέρνηση και το προηγούμενο διάστημα, όπως και το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα θα συνεχίσει να στηρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι πρώτος ο Πρωθυπουργός μας πιστεύει πάρα πολύ στην αηφόρο ανάπτυξη της περιοχής, των νησιών, της Ελλάδας μας. Κυρίως είμαστε δίπλα σας έμπρακτα με πράξη και με έργα. Είμαστε στο πλευρό σας. Καλό ρίζικος, καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή δύναμη και καλό έργο να έχετε. Καλή επιτυχία. Εδώ ό,τι γίνεται αξίζει τον κόπο. Ωραία. Καθίστε. Βρισκόμαστε στη Μητρόπολη. Είναι ο τελευταίος σταθμός που θα επισκεφθεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας είναι εδώ στην είσοδο και τον περιμένει. Μεγάλη μου χαρά σήμερα που πραγματικά έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Κάλυμνο και να κάνει επίσκεψη στο Μητροπολίτη. Είναι λίγο οξύμορο το θέμα, γιατί πολλοί δεν έρχονται στη Μητρόπολη. Ναι. Μας αγνοούν. Εμείς όμως δεχόμεθα όποιος έρθει στη Μητροπολή μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερως και βέβαιος είμαι ότι κάτω οι θύνοντες θα του πάνε διάφορα πράγματα. Τα προβλήματα του κράτου, του νησιού. Έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα νησί ωραίο, ευλογημένο νησί, αλλά έχει και προβλήματα. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Και εμείς που ζούμε σε αυτό το βράχο θέλουμε τα προβλήματά μας να επιληθούν. Και όχι μόνο αυτό, να κοιτάξουν και αυτοί οι οποίοι έχουν στα υπουργεία, κάτω στα υπουργεία, στις καρέκλες, ωραίες καρέκλες, ναι. Υπάλληλοι να κατεβαίνουν και κάτω. Να βλέπουν επί τόπου τα πράγματα οποία τους λέμε. Όχι από τα χαρτιά. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ, Σεβασμιότητε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίνης, φτάνει λοιπόν τώρα στη Μητρόπολη. Ο Μητροπολίτης μας είναι στην είσοδο και τον περιμένει να τον υποδεχθεί. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια. Συνοδεύεται βέβαια από την κυρία Μίκα Ιατρίδη που βρίσκεται εδώ. Τον έπαρχό μας. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος. Εγώ να δείτε. Βλέπετε κάποιον Κάλυμνο, τι ωραία είναι Κάλυμνος. Είναι καταπληκτική. Ωραία, χαίρομαι. Πληροφορήθηκα ότι επιμένετε εδώ 19 χρόνια. Όσο μπορούμε, κύριε. Ναι. Και εύχομαι. Χαρά μεγάλη, κύριε Υπουργέ, που είστε κοντά μας σήμερα στην Κάλυμνο. Σε ένα νησί ευλογημένο, από πάσης πλευράς, αλλά και λίγο ταλαιπωρημένο. Πιστεύω κάτω ο κύριος Έπαρχος, ο κύριος Δήμαρχος, σας σήμαν τα προβλήματα του νησιού και περιμένουμε κάτι το καλύτερο για το νησί μας. Ο κόσμος σήμερα είναι πάρα πολύ καλός. Έχουμε κόσμο πολύ στο εξωτερικό. Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, παντού οι καλύμνοι είναι πάντοτε, εργάζονται για τον επιούσιο που λέμε εμείς. Πάντοτε. Και ιδίως τα παιδιά μας μέσα στη θάλασσα και οι ναυτικοί μας και με τη σχολή που έγινε τώρα τον πυρικού ναυτικού, τα παιδιά μας πραγματικά έχουν μια πιο καλύτερη μεταχείριση στα πλοία, τα μεγάλα πλοία, τα εμπορικά πλοία. Χαίρομαι και πάλι λοιπόν και εύχομαι να τα κρατήσετε. Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι πρώτη φορά στο νησί. Λοιπόν, η υποδοχή που έτσι έτυχα σήμερα ήταν εξαιρετική, η φιλοξενία επίσης. Και ήρθα εδώ με βάση αυτό που είπατε κι εσείς, μήπως φορτωθώ κι εγώ ένα βάρος από αυτό που έχει το νησί, να το πάω εκεί που πρέπει να το πάω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ελαφρύνουμε από τα βάρη αυτά. Γιατί όντως είναι ένα νησί που όπως το βλέπω έχει ανθρώπους δημιουργικούς, έχει ανθρώπους αισιόδοξους, παραγωγικούς, παρά τα προβλήματά τους. Και θα δούμε και εμείς από την πλευρά την κυβερνητική πόσο μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Κάτι θα καταφέρουμε, πιστεύω. Ιδίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης να είναι πιο ευέλικτο και εδώ κοντά μας, πιο καλύτερα κοντά μας. Να σας πω, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Έκανε ένα μεγάλο δώρο στην Κάλυμνο. Η κυβέρνηση δηλαδή, γιατί τώρα με τον καινούριο νόμο που ψηφίσαμε και που ενώσαμε τα ερηνοδικεία με τα πρωτοδικεία, η Κάλυμνος αναβαθμίζει το ερηνοδικείο της σε περιφερειακό πρωτοδικείο. Που σημαίνει δηλαδή ότι το σύρουλο πια των υποθέσεων των δικαστικών της Κάλυμνου θα γίνεται εδώ. Άρα το πρώτο βήμα εμείς το κάναμε. Θα δω όμως, γιατί άκουσα και τους φορείς για τα όλα τα θέματα που απασχολούν το νησί, θα τα μεταφέρω στους υπουργούς και στον Πρωθυπουργό. Πιστεύω ότι σε λίγο καιρό κάτι θα έχουμε να πούμε καλύτερο. Είμαι έτσι ευτυχής που βρίσκομαι εδώ και που σας συναντώ. Και μιλάτε πολύ ωραία έτσι, για το νησί, χαίρομαι. Ναι, γιατί το είδα και το νησί, με το που είδα το νησί και τους ανθρώπους του, δημιούργησε αυτή τη διάθεση μέσα μου. Δηλαδή αυτά που σας λέω τώρα τα καταλαβαίνετε ότι είναι από ψυχής, δεν είναι μια κατασκευή. Δηλαδή δεν είναι ένας τυπικός λόγος αυτός, το είδα στους ανθρώπους. Και το θέλει αυτό. Ναι, αυτό. Το είδα. Είδα αυτή τη διάθεσή τους για δημιουργία. Δηλαδή, όπως είδα, ας πούμε, και το γεγονός ότι στην αυτοσύνη του νησιού δίνουν συνέχεια. Βέβαια. Και δίνουν μια ωραία συνέχεια. Ναι. Και οι μεγάλες εταιρείες ευτυχώς μας καλύπτουν. Τα παιδιά του Πατρός Ταφυλοχείου, τα δύο παιδιά τώρα, ταξιδεύουν πρώτη μηχανική στα πλοία από τη σχολή τη δική μας. Έχουν βγει και συνέχεια και δική μας. Και το καλύτερο ότι ήρθε η σχολή εδώ στην Κάλυμνο και θέλουμε και το μηχανικό τη σχολή, ούτως ώστε πραγματικά να συμπληρωθεί το τι που λέμε. Για καλύτερα, ξέρετε, φτωχοί άνθρωποι είναι. Όταν στέλνουν τα παιδιά τους στη Χίο, στην Κρήτη, στο Ασπρόπληγμο, είναι προβλήματα, ξέρετε. Τότε είπα στον κύριο Υπουργό, τον καλή του ώρα, Θεός χωρέστον. Λέω, Νεκτάριέ μου, δες να κάνεις σχολή στην Κάλυμνο. Και έγινε πραγματικά με τον Νεκτάριο. Θεός χωρίς την ψυχούλα του, ο Θεός να τον αναπάμει. Αυτός ήταν η κινητήριος δύναμης. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Το γεγονός ότι το νησί απέκτησε κάτι που το αξίζει. Μάλιστα. Και ακριβώς δίνει διέξοδο και στους νέους του, αλλά κυρίως σε αυτό που είδα εγώ εκεί τώρα και είδα τα καΐκια, πέρασα, είδα τους φουγκαράδες. 2.000 καΐκια, ναι. Με τα σύγχρονα μέσα που υπάρχουν τα μηχανήματα, μπορεί να είναι τα ιταλικά, τα τουρκικά μεγάλα πλοία. Τα μηχανήματα όμως που έχουν αυτά τα καΐκια τα μικρά είναι τα σπουδαία τα οποία πρέπει να έχουν. Γι' αυτό πρέπει να δούμε και μια ποσόστοση που λέω πάντοτε. Δεν μπορεί να πετάει κάτω το αγκίστη ο ψαράς, ο καλύμνης, που φεύγει από εδώ και πάει κάτω στην Κύπρο και όταν είναι ο καιρός του ξηφία και πάει πάνω η τούνα. Και είναι υποχρεωμένος την τούνα να την πετάξει πίσω, να ψοφίσει η τούνα. Μα δεν γίνεται έτσι. Αυτό είναι η ποσόστοση που λέμε. Μία από 20% να πάρει αυτός και μετά τα υπόλοιπα τα μοιράζουμε εμείς. Τα φέρνει εδώ πέρα, τα γεροκομεία μας, τα προτροφία μας και ο κόσμος, ο φτωχός κόσμος, θα πάρει το κομμάτι ψάρι να φάει. Ξέρετε τι καταλαβαίνω τώρα. Το λιμεναρχείο πάντως μας βοηθά. Ξέρετε τι καταλαβαίνω τώρα. Αυτό που σημαίνει τι είναι επιμένας. Αυτό είναι επιμένας. Το έχω ζωντανό μπροστά μου. Το ζω, κύριε Υπουργέ μου. Το έχω ζωντανό μπροστά μου. Κατεβαίνω κάτω στην παραλία μου, τα λένε τα πράγματα αυτά. Δεν είναι. Αλλιώς δεν πώς θα τα μάθω. Αλλά σημαντικό είναι αυτό. Γιατί πραγματική πείμανση αυτή είναι. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ. Σας μιλάει τώρα ένας Αγιορείτης. Βέβαια. Εγώ πήγα ένα μικρό Αγίωρο. Αλλά τώρα δυστυχώς με τη θέση που μου έδωσε το πατριαρχείο μας δύσκολα. Ήμουν στη Ρόδο 38 χρόνια στη Ρόδο. 38 χρόνια. Πήγα 22 ετών και βγήκα 60 από τη Ρόδο. Εγώ είμαι λοιπόν δύο φορές το χρόνο, ό,τι και να γίνει εκεί. Ό,τι και να γίνει. Η Μονή Ξενοφόντος είναι η βάση μας. Ο Γέροντας Αλέξιος είναι εκεί. Ναι, λοιπόν, εκεί είμαστε εμείς. Για να ξέρετε. Καλή είναι, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμάς θα μας επιτρέψετε, γιατί πρέπει να φτιάξουμε την εκπομπή μας. Αφιερώσετε πάρα πολύ χρόνο σήμερα εδώ και για να καλύψετε. Θα είναι αφιερωμένη σε εσάς σήμερα, στην επίσκεψή σας. Στην Κάλυμνο θα είναι αφιερωμένη. Ακριβώς. Και περιμένουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για όλα. Αμέσως είναι κοντά μας η συνέντευξη, πραγματικά.